Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Τιμούμε τον αγώνα του ελληνικού λαού στα βουνά της Πίνδου και στα βουνά της Αλβανίας. Τιμούμε επίσης όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Τιμούμε επίσης και την εποπτεία της εθνικής αντίστασης. Σήμερα δεν είναι μόνο μια μέρα απόδοσης τιμής και μέρα μνήμης. Είναι επίσης και μια μέρα στην οποία όλοι θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Τις ευθύνες μας απέναντι στις γενιές που έδωσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Και τις ευθύνες μας επίσης ακόμα απέναντι στις γενιές που έρχονται. Όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ένωσαν τους Έλληνες στα βουνά της Πίνδου και στα βουνά της Αλβανίας τα χρειαζόμαστε και σήμερα. Τα χρειαζόμαστε και σήμερα απέναντι σε έναν αγώνα και σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν έχει πλέον βόλια, κανόνια και σπαθιά, απέναντι σε έναν πόλεμο και αγώνα όμως που δυστυχώς στην Ελλάδα την έχει στο επίκεντρο. Η μέρα μνήμης, 16 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική μέρα, όπου ο ελληνικός λαός, σύσσωμος, με ομόνοια και ομοψυχία, έδωσε τη μεγάλη απάντηση του όχι. Μία απάντηση η οποία ήταν όχι στην υποταγή της χώρας, όχι στο φασισμό. Μία απάντηση και ένα μήνυμα το οποίο είναι και σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ. Είναι επίκαιρο γιατί χρειάζεται και η ομοψυχία και η ομόνοια του λαού μας. Για να πούμε όχι σε όσα δεινά μας επιβουλεύονται από εξωτερικές δυνάμεις. Να πούμε όχι στην μιζέρια μας. Να πούμε ναι στην πρόοδο του λαού μας. Είναι η μέρα σημαδιακή. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επίκαιρο το όχι στο φασισμό. Όχι σε ιδεολογίες οι οποίες προάγουν την ξενοφοβία, προάγουν το ρατσισμό. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά για μια Ελλάδα πάντα έτσι ελεύθερη, δημιουργική και δημοκρατική. Η μέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τους προγόνους που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι και υπεύθυνοι, να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να έχουμε συνείδηση του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο η εθνική ενότητα και η κοινωνική συνοχή. Όσον αφορά για τους μαθητές που παρελάσαν προ λίγο, θεωρώ ότι είναι η πιο μορφωμένη γενιά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έχει όμως να αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Θεωρώ ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, περάσανε όπως άξιζε και έπρεπε. Συγχαρητήρια στους μαθητές και στους καθηγητές για την διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης και νομίζω ότι τη Δευτέρα είναι επιβεβλημένη κατόπιν συνεννόησης με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια η καθιερωμένη εκδρομή. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Είναι η μέρα του μεγάλου όχι ενάντια στους κατακτητές, ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στον φασισμό. Αν και ολιγάριθμοι και με λίγα μέσα κατόρθωσαν να αποθήσουν τους κατακτητές. Θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτούς και είναι πάρα πολύ επίκαιρο δηλαδή και πρέπει όλοι μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να το επεξέλθουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά που παρήλαν σήμερα καθώς και το στρατό και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά.